Πολύ χαίρομαι καταρχάς που έγιναν οι τοποθετήσεις όπως έγιναν και να είμαι ειλικρινής που άκουσα από δημοσιογράφο μία λογική και ορθή τοποθέτηση. Επειδή τελευταίως έχουμε αυτά τα ζητήματα στα νηπιαγωγεία, την προηγούμενη φορά είχαμε από την άλλη επίτροπο την κυρία Ελίζα. Ναι, γιατί δεν γεραλείψανε κλπ. Έτσι. Τώρα έχουμε αυτό το νέο. Ξέρετε, μας ταλαιπωρεί και εμάς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Κάναμε προχθές μία συνεδρίαση στην παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου να τονίσουμε ότι εμείς στα σχολεία, καταρχάς, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και όπως είπατε και εσείς, στέλνουμε οι διευθύνσεις, όχι μία ανακοίνωση, δύο ανακοινώσεις στα σπίτια των γονέων. Όποιος επιθυμεί ευπρόσδεκτος να απέχει, υπάρχουν άλλοι τρόποι να ασχοληθεί με κάτι άλλο το παιδάκι. Και υπάρχει μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχω παιδάκι σε δημοτικό σχολείο, υπάρχει και προγραμματισμός. Αν δεν θέλει το παιδάκι να πάει εκκλησία, υπάρχει εναλλακτική επιλογή στο σχολείο να μείνει και να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολύ σωστό. Τι πιο δημοκρατικό και γιατί αντιδράσει δεν μπορώ να κατανοήσω, κύριε. Αυτό άρχισε να ταλαιπωρεί την πλειοψηφία. Άρχισε πραγματικά και κάλεσα τις επιτρόπους και τις δύο να ξανασκεφτούν τον ρόλο της ελληνοορθόδοξης παράδοσης στην Κύπρο. Δεν είναι το θέμα μόνο να γίνουν πιο αγωνιστικά τα παιδιά αν επισκεφθούν τα φυλακισμένα μνήματα. Είναι τμήμα της παράδοσής μας, είναι τμήμα της ταυτότητάς μας. Θα μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία δεν θα γνωρίζουν από πού έρχονται και πού πάνε. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνουμε αυτή τη σύγχρονη κατάσταση, νέα τάξη πραγμάτων, πραγματικά. Ο Υπουργός πάντως, κύριε Νεάρχου, ήταν ξεκάθαρος, τον ρωτήσαμε και επ' αυτού. Είπε ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε πολιτική. Αυτή είναι η στόχευση και δεν αλλάζουμε πορεία. Επιβεβαιώνω τη θέση του Υπουργού, γιατί και εμείς όταν αποταθήκαμε είχαμε ξεκάθαρη θέση του Υπουργού. Εκείνο το οποίο με τα λύπη μου παρατηρώ, για να μην σας τρώω άλλο από το χρόνο σας, είναι ότι μπορεί ο Υπουργός να είναι θετικός, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία, σημεία μέσα στο ίδιο το Υπουργείο και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που γράφουν τώρα τα νέα αναλυτικά προγράμματα, οι οποίοι στέλνουν στα παρασκήνια διάφορες αποφάσεις και εγκυκλίους, όπου στόχον έχουν αυτήν όλη την κατάσταση, να απαλείψουν των εθνικών, των θρησκευτικών. Είναι οργανωμένο, λέτε, κύριε Νέχο. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ φοβάμαι. Είχα πει εγώ στην αρχή ως επισήμανση, ελπίζω όλο να μην είναι κατοργανωμένο, διότι παρατηρούμε τελευταίο διάστημα πολλά τέτοια κρούσματα. Δεν είναι τυχαίο. Όχι. Και οι πληροφορίες που έχω και από γονείς που εργάζονται μέσα σε αυτά τα τμήματα που σας είπα είναι ότι έρχονται συνεχώς, είτε για λόγους κυπριακού, επίλυσης κυπριακού, είτε για οτιδήποτε, έρχονται διάφορες οδηγίες να πέσουν οι τόνοι και οι όροι που χρησιμοποιούμε στα βιβλία της ιστορίας, θρησκευτικών, να μην μιλάμε πλέον για θρησκεία. Μόνο τη λέξη οικονομαχία έχουν αφήσει σε κάποια βιβλία του γυμνασίου. Αυτά όλα μας ανησυχούν. Εμείς από τα νηπιαγωγεία λέμε και στα πεντάχρονα και στα εξάχρονα που ρωτήσατε, κύριε Λουκά μου, τα παιδιά έχουμε ρωτήσει ψυχολόγους. Εξαρτάται και πώς παρουσιάζεται το κάθε θέμα, η κάθε επίσκεψη από τους νηπιαγωγούς, και δόξα τω Θεώ οι νηπιαγωγοί μας είναι πολύ ευαίσθητοι, είναι πολύ ευαίσθητες και μπορούν να παρουσιάσουν με τον πιο χαριτωμένο τρόπο τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από την κάθε επίσκεψη. Εξαρτάται ακριβώς πώς θα προσφέρεις τη γνώση στα παιδιά, να το πω σε εισαγωγικά προσφέρεις, να μεταλαμπαδεύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμένα πάντως όταν πήρα το γιο μου όταν ήταν 5 χρονών στην Αχώνη, κύριε Νέαρχου, δεν γέμισε καθόλου ψυχολογικά προβλήματα. Αντίθετα, έχω να πω ότι νιώθει μέχρι σήμερα νιώθει πολύ περήφανος ότι προέρχεται από ένα λαό που, αν μη τι άλλο, έβγαλε ήρωες που θυσιάζουν για την πατρίδα. Καταρχάς, τα παιδιά, γιατί έχουν. Να μην τα σοπεδώνουμε όλα, τέλος πάντων. Έτσι. Και εγώ τα έχω πάρει και πράγματι αυτό έχω εντοπίσει. Τα παιδιά και ενθουσιάζονται και ρωτάνε, κύριε Λουκά, ρωτάνε να μάθουν την ιστορία του. Ρωτάνε και ξέρουν αυτό εκεί, εκείνο. Μα έχουμε τόσου ανδριάντες αγάλματα στου δρόμου κάθε λίγο. Ρωτάνε. Καταντήσαμε πλέον να απολογούμαστε γιατί πάμε εκκλησία, γιατί κοινωνούμε, γιατί προσκυνάμε ιεραλείψανα, γιατί ακριβώς. Και πρέπει να εξηγούμε και να απολογούμαστε. Είναι δικαίωμα του καθενός να μην πηγαίνει, να μην κάνει. Τα πάντα είναι θέμα επιλογής. Άρα, εγώ σε αυτή την παρέμβαση θέλω να διαβεβαιώσω και τους γονείς που μας ακούνε και είναι νηπιαγωγοί, γιατί άρχισαν και αυτοί να φοβούνται στα σχολεία και κάποιοι να φοβούνται. Μην τους καταγγείλει στην επίτροπο τάδε και τάδε να μην κάνουν προσευχές κτλ. Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όλη τους τη δύναμη, με τον τρόπο που ξέρουν καλύτερα να το κάνουν. Και όποιος δεν θέλετε να ακολουθεί δικαίωμά του και καπέλο του και γούστο του. Έτσι. Και εμείς οι γονείς, οι οργανωμένοι γονείς, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονείων Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Κοινοτικό Λεύκος, είμαστε στο πλευρό τους και θα τους ενισχύσουμε σε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νέαρχου, για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ένα θέμα που αφορά